Σε εξέλιξη βρίσκονται οι 100 δόσεις προς τον ΟΑΕ και οι ρυθμίσεις προς το ΕΤΑΑ και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία πλην του ΟΓΑ. Το ενδιαφέρον είναι αυξημένο, αφού οι οφειλέτες προσπαθούν να γλιτώσουν ό,τι μπορούν από τις προσαυξήσεις. Έχει όμως, έχουν μια διαδικασία. Δεν έχει την ταχύτητα που έχει εφορία, όπου εμείς εδώ στο γραφείο θα μπούμε μέσα, θα τραβήξουμε την οφειλή και θα κάνουμε τη ρύθμιση μόνοι μας με το φορολογούμενο. Στο ΙΚΑ μπορούμε να το τραβήξουμε, να δούμε, να συζητήσουμε, να του προτείνουμε εμείς, αυτός να πει τις δυνατότητες που έχει, εμείς να του προτείνουμε με βάση τις δυνατότητες αυτές την καλύτερη για αυτόν περίπτωση. Μετά πρέπει να πάει στο ΙΚΑ, έτσι, να κάνει την αίτηση εκεί, να πληρώσει την πρώτη δόση, και μετά είναι μια διαδικασία, δεν νομίζω ότι αφορά τον κόσμο. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως για το ΙΚΑ πρέπει να έρθει από το γραφείο να συζητήσουμε. Το κεφάλαιο δεν μειώνεται σε καμία περίπτωση, όμως οι φορολογούμενοι θα έχουν σημαντικές ελαφρύνσεις. Στα ασφαλιστικά, αυτοί οι οποίοι ήταν στη ρύθμιση την προηγούμενη μπορούν να την κόψουν, αλλά δεν θα έχουν 100 δόσεις, θα έχουν μείον αυτές τις οποίες είχαν εκτελέσει. Δηλαδή, αν είχαν μπει στην προηγούμενη ρύθμιση και είχαν πληρώσει 15 δόσεις, τώρα θα πάνε στις 85. Έτσι. Όμως με τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου που υπάρχει, και ως προς τα επιτόκια και πάνω από το 15.000 κλπ. Κλπ. Που υπήρχε το ταβάνι τότε, όλες οι ευεργετικές, πώς το λένε, τα ευεργετικά πλεονεκτήματα που είχε αυτή η ρύθμιση, θα τα πάρουν. Μόνο που δεν θα πάρουν τις 100, θα πάρουν 100 μείον. Μείον αυτές που έχουν εκτελέσει. Δεν ισχύει το ίδιο στην εφορία αυτό. Έτσι. Στην εφορία οι 100 παραμένουν 100. Οι επαγγελματίες που έχουν οφειλές, καλό είναι να απευθύνονται στους ειδικούς προκειμένου να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις.